Σε ευχαριστώ. Πάμε. Να μας συγχωρείτε, παιδιά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη, του Πνεύματος Αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέν και σκήνος ανημήν και καθάριστον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται πολύ καθαρά ότι η δική μας λογική απέχει από τη Θεία Λογική όσο ο ουρανός από τη γη. Και αυτό απλώς είναι ένα σχήμα λόγου. Γιατί το λέω αυτό, ότι είναι απλώς τρόπος του λέγειν, τρόπος που μιλάμε, ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο λογικές είναι όσο η απόσταση ουρανού και γης. Το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Λέει, δεν είναι ουκισί εωδή ημών. Εωδή μου, λέει ο Κύριος, δεν είναι η δική μου δρόμη ως περαιωδή ημών, όπως η δική σας δρόμη. Ούτε εβουλέ μου, ούτε όπως οι δικές σας βουλές. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν εβουλέ ημών, εβουλέ μου από τις βουλά σας. Ο νους του Θεού κατά του Αποστόλου Παύλου το λόγο είναι ανεξιγνίαστος, είναι έτσι, το λέει καθαρά, τις γαρέγνων νουν Κυρίου ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο. Ποιος άνθρωπος, μα ούτε και εάν ο δυνάμεις, δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουν το νου του Θεού. Επομένως, ανεξιγνίαστη εωδή αυτού και βουλέ αυτού ανεξιγνίαστη. Δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε πολλά δισεκατομμύρια έτη φωτός τι ο νους του Κυρίου σκέπτεται. Πάντως, άμα θελήσουμε να βρούμε ποια είναι η καρδιά η οποία κινεί το νου του Θεού, κατά ανθρώπινο λόγο μιλάω, έτσι, κατά ανθρώπινο λόγο, θα βρούμε αυτό που είπε ο Κύριος. Ο Θεός είναι αγάπη, άρα αγάπη είναι και ο νους του Θεού. Τελείωσε. Τα παραπάνω, ηλιγκιά δε νους. Λέει, παθαίνει ήλιγκο, ηλιγκιά, ο ανθρώπινος νους. Μάλιστα δε και υπερκόσμιος, λέει η Αγία Γραφή, λένε κάποια τροπάρια. Ακόμα λέει και νόες, άγγελοι δηλαδή, που είναι στον ουρανό, αδυνατούν να βρουν τις βουλές του Θεού. Υπάρχουν γεγονότα που μας δίνουν για αυτό το πράγμα αποδείξεις
ότι ο Θεός δεν ερευνάται από καμιά πλευρά με τον ανθρώπινο νου. Με τον ανθρώπινο νου. Αποκαλύπτεται, ναι. Αποκαλύπτεται, ναι. Αλλά δεν αποκαλύπτεται σε όλους. Και εννοώ, τους μη θέλοντας εννοώ, σε αυτούς που δεν θέλουν να γνωρίσουν τον νου του Θεού, δεν θα τον γνωρίσουν. Σε αυτούς που θέλουν, θα αποκαλυφθεί. Αποκαλύπτεται ο Θεός. Θα αναφέρω παράδειγμα για να δούμε ορισμένα πράγματα. Απλά που το έχουμε πει αρκετές φορές, που είναι η απλότητά τους φανερώνει την ομορφιά τους. Λέει ο Κύριος, παραδείγματος χάρη, στους ψαράδες, ελάτε και θα σας κάνω να ψαρεύετε ανθρώπους. Βάτε το στη λογική μας τώρα αυτό το πράγμα, όπως και στη λογική των ψαράδων, των Αποστόλων. Βάλουμε στη λογική. Πώς μπορεί αυτό να κατανοηθεί από τους απλούς ψαράδες? Ότι ξέρεις, θα αφήσω τη βάρκα, θα αφήσω τα δίχτυα, θα αφήσω και τους γονείς και να πάω να ψαρέψω ανθρώπους. Από του νυν, είπε στον Απόστολο Πέτρο, ανθρώπους έσυ ζωγρών. Από τώρα και στο εξής, ζωγρών έσυ θα ψαρεύεις ανθρώπους. Ανθρώπους. Μπορούσε ή το δυνατόν να το κατανοήσει αυτό που του έλεγε ο θείος νους? Του Κυρίου ο νους ήταν θεϊκός νους. Του Πέτρου ήταν του ψαρά που έρχεται το δίχτυ, ήθελε να πιάσει τα ψαράκια του, σαν απλοϊκός άνθρωπος, να τα πουλήσει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της οικογένειας. Πώς να καταλάβει αυτό το νου που του έλεγε θα τα αφήσεις αυτά και θα ψαρεύεις ανθρώπους? Δεν ταιριάζει. Βλέπετε να ταιριάζει μια λογική με την άλλη. Τον αρχιτελώνει. Πάτησε το έτσι. Τον αρχιτελώνει. Που καθόταν μπροστά στο τελωνίο του και αδικούσε με τον νόμο και ψάρευε για να κλέψει τους ανθρώπους, να τους αδικήσει, να τους απατήσει, για να παρουσιάσει τα αγαθά του με τη λογική την ανθρώπινη αλλά και τη στραβή. Του λέει, έλα, κατά παρόμοιο τρόπο. Αν βάλουμε τη λογική του κάτω, που ήταν πηχτή από το χρήμα και ακίνητη για το καλό, εντελώς ακίνητη, νεκρή, πεθαμένη, πέρα για πέρα. Άντε να κουνηθεί, άντε να καταλάβει τι έλεγε αυτός που του έλεγε έλα μαζί μου. Με τα ανθρώπινα μέτρα, ασύλληπτα. Θα αναφέρω κάτι που το άκουσα ο αδελφός εχθές, αλλά μου έχει αρέσει τόσο πολύ, γιατί είναι μια μαρτυρία του Αγίου Παΐσιου για τη ζωντάνια της άλλης ζωής, για τη ζωντάνια της άλλης ζωής. Έλεγα
προσέξτε το σε σχέση με αυτό που είπα, ανθρώπινη λογική, θεία λογική. Ατέριαστα πράγματα. Ατέριαστα πράγματα. Έλεγα την ευχή. Γράφει στο περί προσευχής βιβλίο ο Άγιος Παΐσιος. Και καθώς την έλεγα την ευχή, ένας νέος με παρέλαβε και με οδήγησε στον τάφο μιας γριούλας τσιγκούνας. Ήταν, λέει, πολύ τσιγκούνα η γριούλα. Αλλά είχε κόρη, πολύ φιλάνθρωποι. Απαγκάθι βγαίνει ρόδο, Πολύ φιλάνθρωποι. Με πήρε λοιπόν ο νέος την ώρα της ευχής, Κύριε Χριστέ ελεησόν με, και με πήγε στον τάφο της. Ο τάφος ανοιχτός και μέσα από τον τάφο έβγαινε η φωνή της γριούλας που είχε πεθάνει πριν 3 χρόνια και μου φώναζε «Παΐσιο, σώσε με! Παΐσιο, σώσε με!» Είχε μισολιώσει το σώμα της. Και αγκαλιάζω, λέει, όπως ήταν μέσα στη δυσοσμία κατά το ανθρώπινο. Προσέξτε το καλά, όπως θα ακούτε να το νιώσετε. Το διάβασα, το ξαναδιαβάσω, γιατί νιώθω ότι με γεμίζουνε και με κρατάνε. Αγκαλιάζω, λέει, το σώμα το λιωμένο της γριούλας και ήτανε πιο όμορφο στη μυρωδιά από τις μυρωδιές που φοράνε οι γυναίκες που καλοφτιάχνονται, γράφει ο Άγιος Παΐσιος. Πιο όμορφο, λέει. Έλα όμως, λέει, που μου απόσπασαν το σώμα της από την αγκαλιά μου. Τα θεία γεγονότα, συμπληρώνει ο Άγιος Παΐσιος, δεν καταλαβαίνουμε πως γίνονται. Γιατί είναι θεία γεγονότα. Μου το απέσπασε στην αγκαλιά μου. Και αφού μου το απέσπασε, δεν ξαναμετέφερε ο νέος στον τόπο της προσευχής μου. Αυτό 3 χρόνια μετά το θάνατο της γριάς. Πέρασε ένα διάστημα και ο ίδιος νέος εν ώρα προσευχής πάλι με παρέλαβε και με έφερε σε θέση να βλέπω ψηλά στον ουρανό σύννεφο λευκό και πάνω στο σύννεφο τη γριούλα που είχα αγκαλιάσει στον τάφο μέσα να της καθαρίζει το πρόσωπο ένας νέος. Προφανώς ήταν ο άγγελός της. Ο φύλακας άγγελος που λέει φύλακα άγγελο των ψυχών και των σωμάτων ημών. Αυτό το γεγονός με αυτά που έχω αναφέρει μέχρι τώρα, ο γέροντας Παΐσιος λέει δεν κατανόησα με τη λογική μου τον τρόπο της μεταφοράς. Τον τρόπο που μου μίλαγε η γυναίκα που την αγκάλιασα και όλα γενικά τα γεγονότα εκείνα. Θα έχουμε υπόψη μας το πώς μας μιλάει ο Θεός. Μην επιχειρούμε ποτέ να το εξετάσουμε με τη διάνοιά μας. Δεν ερμηνεύονται. Και διαβάζοντας τον Άγιο Βασίλειο σε μια επιστολή του που παρηγορεί κάποιον στενό του επίσκοπο, πρέπει να είναι, παρηγοριάς ονομάζεται, που προφανώς είχε χτυπηθεί, όχι προσωπικά ο ίδιος, αλλά δικό του πρόσωπο από το θάνατο, του αναφέρει γεγονότα από τη ζωή και λέει ο ένας
είναι στο κρεβάτι κατάκητος. Ο άλλος είναι υγιής. Ο ένας φεύγει στην νιώτη του από τον κόσμο. Ο άλλος φτάνει σε βαθύ γύρας. Ο ένας πνίγεται στη θάλασσα, ο άλλος το σκοτώνουνε, το δολοφονούνε. Κάθε ένα γεγονός στη λεπτομέρειά του είναι δυσνόητο στο ανθρώπινο μυαλό. Γιατί να φύγει νέος, γιατί να φύγει με αυτόν τον τρόπο, λέμε και τον άλλον. Γιατί ο άλλος να είναι φτωχός και δυστυχισμένος, ρωτάει ο Άγιος. Όλα αυτά τα γιατί τα γνωρίζει μόνο ο Κύριος. Η ανθρώπινη λογική αδυνατεί να τα φτάσει. Μου έλεγε ένα παλικάρι, μία μάνα και ο πατέρας δεν κάνανε παιδιά. Εξεβίαζαν τη Θεία Βουλή, το Θεό, στην προσευχή, δώσε μας ένα παιδί Κύριε μου και ας γίνει ό,τι γίνει. Τελικά ο Θεός έδωσε παιδί, αλλά το παιδί παραστράτησε στη συνέχεια. Η ανθρώπινη λογική ζητούσε ικανοποίηση, η Θεία Λογική αριότανε να δώσει το παιδί. Αλλά για να δει ο άνθρωπος ότι ο εκβιασμός και η ικανοποίηση της επιθυμίας του για το, πώς το λέμε, έτσι μ' αρέσει, είναι ατέριαστα πράγματα. Εντελώς ατέριαστα. Δεν ταιριάζουν. Γι' αυτό και παραχώρησε να δει ότι ο γιος παραστάθηκε και οι γονείς μεταμελήθηκαν γιατί ο γιος έπεσε στα ναρκωτικά. Έχουμε γεγονότα από τη ζωή που στο μάτι μας και στο μυαλό μας δεν φαίνονται καθόλου καλά, γιατί δεν τα εγκρίνει η λογική. Δεν τα εγκρίνει η λογική. Γιατί ο τάδε να είναι τόσο πλούσιος και εγώ να είμαι ρακένδυτος φτωχός, το εγκρίνει η λογική. Δεν το εγκρίνει. Γιατί ο ένας να είναι στη νιώτη του, στο κρεβάτι πεσμένος και ο άλλος να είναι σφριγηλός και ωραίος. Το εγκρίνει η λογική αυτή τη διαφορά. Δεν την εγκρίνει η λογική. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, λέμε και το λέμε και το ευχόμαστε. Πρώτα υγεία λέμε. Ανθρώπινο είναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Μεταξύ του ενός και του άλλου την αλήθεια την ξέρει ο Θεός. Την αλήθεια σε όλο το μέγεθος την γνωρίζει μόνο ο Θεός. Αυτός είναι που, όπως είπε, και τα φύλλα που πέφτουν από το δέντρο και οι τρίχες που πέφτουν από το κεφάλι είναι μετρημένα. Όλα τα ξέρει, όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει, όλα τα γνωρίζει. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι έξω από τη δική του επιστασία και πρόνοια. Και όπως διάβαζα στον Άγιο Βασίλειο στην Επιστολή, λέει ανάλογα με του ανθρώπου το συμφέρον, εάν το δέχεται ο άνθρωπος, προσέξτε, και με τη μελλοντική προοπτική, όχι την προοπτική των 50 ή των 100 ετών, τη μελλοντική, την αιώνια μελλοντική προοπτική, προσφέρονται ή παραχωρούνται από τον ίδιο τον Κύριο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπήρχε, το γνωρίζουμε όλοι, υπήρχε εποχή που ήταν απόλυτα εναρμονισμένη η ανθρώπινη λογική με τη λογική του Θεού. Υπήρχε, δεν υπήρχε. Στον Παράδεισο, όταν ζούσε ο Αδάμ και η Εύα,
ήταν ολιμερής θα λέγαμε και αδιάλειπτα νους Θεού και νους ανθρώπου μαζί. Ενωμένα. Και δεν υπήρχε καμιά δυσαρμονία και καμιά για τον άνθρωπο κακοτοπιά, καμία κακοτοπιά. Η υποταγή του ανθρώπου στο θείο θέλημα έφερνε και την ειρήνη ανάμεσα στον ανθρώπινο νου του Παραδείσου και στο νου του Θεού. Και τα δύο ενωμένα και τα δύο μαζί. Λέγει ο Δαβίδ, Κύριε, με νου θεϊκό το λέει αυτό, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Εάν ανεβώ στον ουρανό, σύ εκεί είσαι. Γιατί είναι, όπως λέει ο Κύριος, θρόνος του Θεού, ο ουρανός. Και γη υποπόδιο. Αν ανεβώ στον ουρανό, εκεί είσαι. Αν κατεβώ στον Άδη, προσέξτε στον Άδη, πάρει. Εκεί παρευρίσκεσαι. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί όταν μιλάμε για Άδη, μιλάμε για κόλαση. Μιλάμε για δαιμόνια, μιλάμε για κολασμένους, για ταλαιπωρημένες ψυχές. Και λέει, εκεί είσαι. Έχει να παρατηρήσει κανείς κάτι. Να παρατηρήσει κάτι, κανείς μπορεί, θέλει. Να είναι ο Κύριος τον Άδη και να είναι Άδης. Γιατί λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, Κύριε, εάν εσύ στην κόλαση είσαι, θέλω να είμαι μαζί σου. Γιατί δεν είναι κόλαση η κόλαση όταν είσαι εσύ στην κόλαση, αλλά είναι παράδεισος. Τελείωσε. Όπου ο Κύριος, εκεί και ο παράδεισος. Και η ανθρώπινη λογική στον παράδεισο ήταν παραδείσου λογική. Ειρήνης, γαλήνης, ομορφιάς, θείου φωτισμού, τα έχει όλα στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα. Ήταν, επαναλαμβάνω, εναρμονισμένη, ειρηνεμένη, φωτισμένη η λογική του ανθρώπου στον παράδεισο. Νους θείος, νους φωτισμένος ήταν ο ανθρώπινος νους. Από τη στιγμή που δέχθηκε την εισήγηση του σκοταδιού, του πειρασμού, στράβωσε η λογική. Στράβωσε η λογική. Και έχουμε στραβούς λογισμούς, όπως λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Στραβούς λογισμούς. Αυτοί μας μεταβάλλουν τούτη τη ζωή σε κόλαση. Οι στραβοί λογισμοί. Και μας τυρανάνε. Και γεγονός μας τυρανάνε. Και βγαίνουν τα πελώρια γιατί. Και ζητάμε να τα, μας τα εξηγήσει ο Θεός τα γιατί. Αν μας τα εξηγήσει δεν θα αντέξουμε. Δεν αντέχουμε να μας εξηγήσει ο Θεός τα γιατί. Μας τα δείξει τότε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντως εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος το λέει, το πω απλά, δεν πω και στα αρχαία, πάντως εγώ βλέπω να έχω μέσα μου δύο λογικές και δύο νόμους παράλληλα, δύο λογικές και δύο νόμους. Η μία λογική είναι αυτή ψηλά και η άλλη είναι τα λουνού. Όχι, όχι δική μου. Η δική μου είναι του Θεού η λογική. Αλλά το αλλούνο δεν είναι καλή, αυτή με εκμαλωτίζει λέει. Βλέπω λέει άλλο νόμο, έτερο νόμο
εν της μέλεσή μου, στα μέλη μου όλα και στην καρδιά μου. Έτερον όμως της μέλεσή μου να μου εγμαρωτίζει το νου, εγμαρωτίζοντά με και να με δένει σφιχτά και να μην μπορώ να απαλλαγώ από αυτό το δέσιμο. Επαναλαμβάνω, η δική μας λογική με τους στραβούς λογισμούς είναι η λογική η εχμαλωτισμένη που ζει σε εχμαλωσία. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα βγάζω, λέει, και φωνή. Βγάζω φωνή και φωνάζω. Ποιος θα με λύσει από αυτό το δέσιμο το σφιχτό? Ζητάει να απαλλαγεί η λογική του νους του που έχει μέσα η λογική αυτή η στραβή, εγμαλωσία και στρέφεται εναντίον του καλού, του καλού μυαλού, να το πω έτσι, του αγαθού μυαλού, στρέφεται εναντίον, λέει. Να αντιμάχεται το ένα, το ένας νους στο άλλο. Ξεκίνησαμε και είπαμε στην αρχή ότι του Θεού η Βουλή βρίσκεται σε τόση απόσταση από την ανθρώπινη Βουλή όση από απέχει, όση απόσταση του ουρανού από τη γη. Μέσα μας είναι αυτή η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα είναι μέσα μας. Και τη βιώνουμε κάθε φορά που λέμε «Απόστα απ' εμού, Θεέ, φύγε από μένα, Κύριε». Τότε νιώθουμε την εγμαλωσία, τότε νιώθουμε μέσα μας την κόλαση να βράζει εσωτερικά, πέστε μου, βγάζοντας το Θεό από μέσα μας, τι μπορεί να συμβεί, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς, ζωή χωρίς Θεό δεν αντέχεται. Ζωή χωρίς Θεό δεν αντέχεται. Πού το διάβαζα, λέει, τη στιγμή που βρίσκεται ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, σε ένα πάθος, όχι σε ένα σωρό που μπορεί να έχουμε, σε ένα μόνο, τη στιγμή εκείνη η καούρα που νιώθει ο άνθρωπος εσωτερικά είναι χειρότερη από τη φωτιά που μπορούσαν να νιώσουν, που δεν την έγιωσαν όμως, οι τρεις πέδες στο καμίνι. Αυτή την εικόνα δίνει κάποιος Άγιος Ισίας μας, δεν θυμάμαι ποιος. Χειρότερη η καούρα από ένα πάθος. Πέστε μου, μας αρπάζει ο θυμός και γινόμαστε εξωφρενών. Μπορείτε να μου περιγράψετε ποια είναι η κατάστασή μας? Νομίζω ότι αυτός που εξοργίζεται βρίσκεται σε ωραία τρέλας. Σε κόλαση που δεν τη βιώνει το διάβολος. Δεν τη βιώνει ο διάβολος την διακόλαση. Και λέει λοιπόν, αυτή η πραγματικότητα τη στιγμή που νιώθει, ο πόρνος παραδείγματος χάρη, νιώθει φλόγα. Και αυτή η φλόγα τον εσπρώχνει να κάνει την πορνιά, τη μοιχή, οποιοδήποτε αυτό. Τη στιγμή όμως εκείνη. Λέγει λοιπόν ότι αυτή η φλόγα που ζει ο κάθε παθιασμένος άνθρωπος, ο κάθε παθιασμένος άνθρωπος, είναι χειρότερη από τη φλόγα που μπορεί να περάσει από πάνω μας και να μας καίει. Την πραγματική φλόγα της φωτιάς. Γιατί λειτουργεί η λογική της παράνοιας, η λογική της τρέλας, η λογική της αθεΐας, αυτή που δεν είναι λογική του Θεού. Έχουμε προσέξει πώς ονομάζεται ο Κύριος Λόγος του Θεού. Λόγος του Θεού. Και με κεφαλαία γράμματα. Λάμπτα κεφαλαίο, όμικρο κεφαλαίο, γάμα κεφαλαίο. Λόγος του Θεού. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας δηλαδή.
είναι άπειρος νους, άπειρος. Αυτός ο άπειρος νους γέννησε τον Θεό Λόγο, όπως γεννάει ο νους μας τον Λόγο που μιλάμε. Μπορούμε να το συλλάβουμε για το πράγμα. Ο Λόγος που μιλάω τώρα εγώ το γεννάει ο νους. Και ο πατέρας, ο άπειρος νους γέννησε τον Λόγο του Θεού με κεφαλαία γράμματα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτός λοιπόν ο Λόγος του Θεού είναι ο Πανάγιος, ο Πανακύρατος, ο Πανάρετος, δεν υπάρχει, ο Παντέλιος, ο Λόγος με κεφαλαία γράμματα. Νους ανθρώπινος που ακουμπάει επάνω, δεν είναι δυνατό να μην πάρει το θείο φωτισμό που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού με κεφαλαία γράμματα. Έχουμε ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη από το Λόγο με κεφαλαία γράμματα του Θεού. Πολλές φορές όλοι μας βρισκόμαστε στη θέση να διερωτόμαστε. Το λέει και ο Απόστολος, δεν θυμάμαι ποιος, ο Απόστολος Ιάκωβος, το λέει κάπου, ότι επιτέλους τόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έγινε ο κόσμος. Η επιστήμη μιλάει για εκατομμύρια χρόνια. Προσέξτε, θα κάνω μία διασάφηση. Όταν είπε Θεός γεννηθεί το φως και αγέρε το φως, γεννηθεί το στερέωμα που βλέπουμε και έγινε στερέωμα, μπορεί η ανθρώπινη επιστήμη να μας πει πότε το είπε αυτό ο Θεός? Μας βεβαιώνει ο Μωυσής που έγραψε τη γένεση, είπε ο Θεός. Προσέξτε. Τον άκουσε ποιος? Υπήρχε άνθρωπος να τον ακούσει? Ο Μωυσής όμως, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, με ανθρώπινο εντελώς λόγο, με εντελώς ανθρώπινη λογική, μας λέει ότι είπε ο Θεός, λέγει η Αγία Γραφή, πάντα όσα ήθελησε επίησε. Όλα όσα ήθελε τα έκανε, όσα ήθελησε. Ένα θέλω και έγιναν. Το λέει ο Δαβίδ εκείνο. Ο Μωυσής λέει ότι είπε και έγιναν. Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν αρχή όλα τα υλικά. Όλα τα υλικά δημιουργήματα, όλα τα υλικά δημιουργήματα έχουν αρχή. Εμείς σαν σώμα έχουμε αρχή, σαν ψυχή δεν έχουμε αρχή. Είμαστε όπως και ο πατέρας μας, ανάρχη. Σαν σώμα, επαναλαμβάνω, γεννιόμαστε, πεθαίνουμε. Σαν πνεύμα είμαστε στο νου του Θεού που δεν έχει αρχή, χωρίς αρχή. Η ψυχή μας είναι χωρίς αρχή. Γιατί ο Θεός δεν έχει αρχή και δεν έχει και τέλος. Προς Θεού προσοχή, να μην χάσουμε την ψυχή μας, γιατί δεν θα έχει τέλος εκεί που θα βρεθεί άμα πάει στην κόλαση. Αυτή είναι η ουσία. Ο Θεός λοιπόν είπε και έγιναν. Τα υλικά έχουν αρχή, τα πνευματικά όχι, δεν έχουν αρχή. Είναι άναρχα, όπως άναρχη, χωρίς αρχή είναι και η λογική του Θεού. Ο Θεός δεν έχει αρχή, τελείωσε. Μας είχε προγραμματίσει να μας φέρει στον κόσμο προαιώνια, πριν γίνει ο κόσμος δηλαδή. Να έρθει η λογική τώρα να μας τα εξηγήσει και τα πράγματα. Ποια λογική μπορεί να μας τα ερμηνεύσει εκείνα τα πράγματα? Έρχεται ο προφήτης Ισαΐας
ο Άγιος προς της Αγίας, φωτισμένος από τον Κύριο και λέει, Κύριε, προσέξτε το, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, αιωνίαν αγάπησιν ηγάπησάς με, αιωνίαν αγάπησιν ηγάπησάς με. Το Δημήτρη, τον άλλο Δημήτρη, το Βασίλη, τον άλλονε, τον αγάπησε ο Κύριος με αιωνία αγάπη, δηλαδή αγάπη χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Πώς εξηγείται αυτό? Ότι με είχε στο μυαλό προαιώνια, εμένα τον Κώστα, να είμαι αιώνιος αφού είναι αιώνιος εκείνος και να ζήσω αιώνια. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα? Δεν έχουμε αρχή, δεν έχουμε τέλος σαν ψυχή. Αφού μας έχει μέσα στο νου το Κύριος, μας είπε στο πρόγραμμά του. Και αφού μας έχει στο πρόγραμμά του, και είπα προηγουμένως, και τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα και οι τρίχες που θα πέσουν από το κεφάλι μας και τα πουλάκια που θα έχουν να φάνε, το λέει ο Κύριος, τα πεντινά του ουρανού, λέει, δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν και όμως έχουν να φάνε. Είναι δυνατόν, λέει κάπου ένα βιβλίο πατερικό, να νοιάζεται για αυτά τα τόσο εφήμερα και για εμάς που μας έχει αγάπη αιώνια να μην νοιάζεται? Ποια λογική, αν η θεία λογική το λέει αυτό ανθρώπινη, μπορεί να μας το πει και το πράγμα? Μέσα η θεία λογική έχει αυτό που είπα, η ουσία της είναι η αγάπη. Μας αγάπησε, σταυρώθηκε, θυσιάστηκε, αναστήθηκε και η Ανάσταση του Κυρίου μαρτυρεί αυτό, την αγάπη του Πατέρα Θεού μας. Τι ώρα είναι? Περίπου εκεί που είπες. Περίπου εκεί που είπες. Μάλιστα. Το θέμα μας λοιπόν, το κλείνω με λίγα λόγια, να πει και κάτι κάποιος άλλος άμα θέλει πάνω σε αυτό. Ή να κάνει απορία, ερώτηση. Το κλείνω λοιπόν λέγοντας. Ο νους μας παραπέει, δηλαδή συνεχώς λυστράει. Ο δικός μου νους, ο δικός σας νους, δεν το λέω εγώ, συνεχώς λυστράει. Έχει ανάγκη από χειραγωγό να μην λυστράει. Δηλαδή όπως πιάνω το μικροδάκι από το χέρι για να μην πέσει, γιατί ακόμα δεν έχει μάθει να περπατάει καλά, έχουμε ανάγκη από κάτι τέτοιο. Χειραγωγό να μας κρατάει. Λέει ο Δαβίδ, έχει μια ωραιότατη εικόνα που τη διαβάζουμε στην Εκκλησία στις προηγιασμένες. Λέει ο Δαβίδ, είμαι Κύριε, του λέει, μιλάει στον Κύριο στο ψαλμό εκείνο μέσα, ως το απογεγαλακτισμένον παρά τη μητρή αυτού. Είμαι ως το απογεγαλακτισμένον, θα το εξηγήσω εκείνο το πράγμα. Έχει μάνα το μικράκι, το βυζένει το μικράκι, το δίνει γαλατάκι για να μεγαλώσει. Κάποια στιγμή το κόβει από το γάλα. Το κάνει, δηλαδή την ώρα που το κόβει το απογαλακτίζει. Του σταματάει το γάλα. Λέει, ακριβώς τη στιγμή που σταματάει το γάλα, το παιδάκι αμέσως μετά θα ζητήσει γάλα και θα ζητήσει την αγκαλιά της μάνας για να πει το γαλατάκι του. Λέει, αυτός είμαι εγώ Κύριε, στα χέρια τα δικά σου. Τι κάνει το μικράκι που το κόβει από το γάλα? Κλαίει για να του δώσει η μάνα πάλι το γάλα. Και εγώ στα χέρια σου, έτσι είμαι, μόνος μου. Το μικρό παιδάκι μόνο τι μπορεί να σκεφτεί με το μυαλό του? Μπορεί, είναι δυνατόν? Μόνο το γάλα θα ζητήσει. Και εμείς χωρίς Θεό είμαστε σαν το μικρό παιδάκι που δεν καταλαβαίνει. Αλλά όμως καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε το γαλατάκι του Θεού. Αυτό καταλαβαίνουμε. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, είναι το απογεγαλακτισμένον που είναι στη μάνα, στην αγκαλιά της μάνας, και όμως τη στιγμή εκεί που το έχει κόψει το γάλα, ζητάει το γάλα το παιδί. Το έχει ανάγκη το παιδί το γάλα. Και εμείς έχουμε ανάγκη από το γάλα του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχει ασφάλεια στην αγκαλιά. Βέβαια. Ασφάλεια. Σιγουριά, δεν παραπέει. Είπα, το μυαλό μας παραπέει, λυστράει. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος,
εγώ σας πότισα με το γάλα του Θεού, με τα νάματα της δασκαλίας του Κυρίου. Σας μεγάλωσα κατά έναν τρόπο. Προσέξτε, αφού ήπιατε το γάλα της πίστεως, που το ονομάζει άδωλο γάλα της πίστεως, και που είναι εκείνο που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, που είναι λογική τέλεια, δεμε ουδείς αναμάρτητος. Ουδείς τέλειος. Μόνο τέλεια η Θεία λογική. Ζητάει να κουμπίσουμε εκεί, να μας δώσει αυτός ο ίδιος ο Πατέρας μας από τη δική του τροφή, από τα δικά του αγαθά, από το δικό του φωτισμό, από τη δική του ζωή. Εγώ λέει είμαι η ζωή, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι το φως λέει. Ζητάει λοιπόν τη δική μας θέληση, το δικό μας νου, τη δική μας επιθυμία, τη δική μας καρδιά να τα ενώσει για να ζήσουμε και εδώ τον παράδεισο που είναι ο Κύριος μας και εκεί σε πλήρη και τέλειο βαθμό. Αμήν. Κάποιος να πει κάτι. Παρακαλώ πολύ, ακούμε και εσάς. Αν δεν έχουμε να πούμε κάτι, και εδώ φτάνει. Τι ώρα είναι, Παναγιώτη? 25. 25 είναι. Ωραία, εντάξει. Κλείνουμε το θέμα. Καλή εντάμωση την Άγια Δευτέρα. Είπα ποιο το θέμα, Βασιλάκη. Θείος και ανθρώπινος νους. Έτσι. Δόξα σου ο Θεός, ευλογημένο το όνομά του. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Πάτερ ημών, ευλογημένος ο ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε το βασιλείο σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίς της γης. Και άφηση μη το οφειλήμα θεμών, διός και εμείς αφίεμεις το φελέτησιμον, και εμείς ενέγεις ημάς φελεσμόν, αλλά λύση ημάς από το πονηρό. Διεφόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.